Μια κραυγή αγωνίας για την επιβίωση χιλιάδων επαγγελματιών και χιλιάδων εργαζομένων ήταν η σημερινή κίνηση στον χώρο της εστίασης. Από ό,τι βλέπετε είναι καθολική η συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτή τη δράση που κάνουμε σήμερα. Και μάλιστα είναι, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται και αυτό δείχνει ότι η εστίαση είναι ενωμένη. Η εστίαση της Καλαμάτας συμμετέχει στο σχεδόν 100%, είναι καθολική αντίδραση και είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν Διοικητικό Συμβούλιο Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Με την εικόνα να είναι άκρως χαρακτηριστική και την συμμετοχή σχεδόν καθολική, οι επαγγελματίες εστίασης κατέβασαν τα ρολά των καταστημάτων τους για 24 ώρες. Για μας είναι χαρά που το βλέπουμε αυτό, που βλέπουμε έναν κλάδο ενωμένο, που βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ενωμένο. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι επιχειρηματίες, είναι και 450.000 άνθρωποι που δουλεύουν σε εμάς, οι οποίοι σήμερα δεν θα δουλέψουν. Κάνουν και αυτοί μια μικρή θυσία. Και από ό,τι βλέπετε η εστίαση, ξεκινώντας τις δράσεις της σιγά σιγά και με πολιτισμένο τρόπο, πρώτα από το empty chairs που είχαμε κάνει με τις άδειες καρέκλες πριν κάποιους μήνες και τώρα με το κλείσιμο μίας ημέρας των καταστημάτων της, περιμένει από την κυβέρνηση να δει κάποια βοήθεια ή κάποια διαφορετική αντιμετώπιση στα προβλήματα που έχουμε. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Είναι καθολική η συμμετοχή, έχουμε ενθουσιαστεί και βγάζουμε ένα μήνυμα προς τα έξω ότι είμαστε ενωμένοι. Είμαστε ενωμένοι, διεκδικούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λογικά και ζητάμε να κάτσει η κυβέρνηση στο τραπέζι για να δούμε ένα σχέδιο να βγούμε όσο γίνεται γρήγορα από όλο αυτό. Θέλουμε μέτρα, αλλά λογικά μέτρα. Να βοηθήσουμε, αλλά να μας βοηθήσουν και εμάς. Το βασικό αίτημα είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές στον χώρο, αλλά και η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την κάλυψη των απολειών που ήδη είναι πολύ μεγάλες. Εμείς δεν είμαστε επέντες ώστε να ζητάμε από την κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε απλά να μας βοηθήσει η κυβέρνηση ώστε να μας αφήσει να δουλέψουμε και να μας μειώσει το ΦΠΑ στο 6%, να μας δώσει δηλαδή ερεθίσματα και να μην κάνουμε τους αστυνόμους στα μαγαζιά μας.